Καλησπέρα αγαπημένοι μου Life Painters. Το θέμα σήμερα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό είναι να διαχωρίσουμε τι σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για να μεταμορφώσεις τη ζωή σου ολιστικά, είτε συναισθηματικά είτε σωματικά, ή αν δεσμεύεσαι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω βασανίζει πάρα πολύ κόσμο. Μήπως έτυχε να τρως περισσότερο όταν είσαι αγχωμένη? Μήπως έτυχε να συνεχίζεις να τρως ενώ το στομάχι σου είναι γεμάτο? Μήπως έτυχε μετά το φαγητό να νιώθεις ενοχές? Ποιος από εμάς δεν έχει την εμπειρία από τη συναισθηματική υπερφαγία? Είναι μεγάλη διαφορά, και το πρώτο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι τις διαφορές μεταξύ της συναισθηματικής πείνας και της φυσικής πείνας. Το κλειδί είναι να διαχωρίσουμε κάθε φορά που έχουμε αυτήν την επιθυμία για φαγητό, αν είναι φυσική ή συναισθηματική. Άρα έχουμε, τρώμε γιατί είμαστε κουρασμένοι, τρώμε γιατί είμαστε λυπημένοι, τρώμε για επιβράβευση, τρώμε για να καταπιέσουμε τα συναισθήματα μας, τρώμε λόγω της βαρεμάρας, τρώμε λόγω κοινωνικής επιρροής. Ζητούμε φαγητά πλούσια σε θερμίδες. Το πιο σημαντικό είναι να διαχωρίσουμε, όπως έχω πει πριν, τις βασικές διαφορές μεταξύ συναισθηματικής πείνας και φυσικής πείνας. Αυτό που θέλω από εσάς, όσοι πραγματικά έχετε την ανάγκη να νικήσετε τη μάχη της συναισθηματικής υπερφαγίας, πάρτε τον journal σας, πάρτε στυλό, και είναι πολύ σημαντικό να καταγράψετε αυτές τις 5 βασικές διαφορές. Άρα ξεκινούμε με την πρώτη διαφορά. Θέλω να το καταγράψετε, είναι κλειδί. Αυτές οι διαφορές έχουν βοηθήσει εκατοντάδες πελάτες μου να μεταμορφώσουν το σώμα τους. Και αυτό έγινε μέσω της μέθοδος του βιοσυντονισμού, που θα μιλήσω λίγο αργότερα. Άρα η πρώτη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής και φυσικής πείνας είναι ότι η συναισθηματική πείνα έρχεται απότομα. Η φυσική πείνα έρχεται σταδιακά. Δηλαδή, όταν πεινάμε συναισθηματικά, το νιώθουμε άμεσα. Ενώ όταν υπάρχει φυσική πείνα, έρχεται σταδιακά. Η δεύτερη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής και φυσικής πείνας είναι ότι η συναισθηματική πείνα ζητά άμεσα να ανταποκριθούμε. Ενώ η φυσική πείνα μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, αν πεινάς συναισθηματικά, εκείνη τη στιγμή θέλεις άμεσα τη σοκολάτα. Θέλεις άμεσα την πίτσα. Ενώ όταν υπάρχει φυσική πείνα, μπορείς να πεις θα περιμένω ακόμα 20 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο το φαγητό. Είναι απλές διαφορές, αλλά πολύ σημαντικές για να τις διαχωρίσετε. Η τρίτη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής και φυσικής πείνας είναι ότι η συναισθηματική πείνα δεν σταματά όταν το στομάχι είναι γεμάτο. Όταν πιάνεις τον εαυτό σου, για παράδειγμα, ότι έχω ανάγκη από μια σοκολάτα, τρως τη σοκολάτα,
αμέσως ζητάς και κάτι αλμυρό. Εκείνη τη στιγμή να ξέρεις ότι τρως συναισθηματικά. Η διαφορά με τη φυσική πείνα, όταν φας κάτι και το στομάχι είναι γεμάτο και σταματήσεις, εκείνη τη στιγμή μιλάμε για μια φυσική πείνα. Ενώ η συναισθηματική πείνα δεν υποχωρεί. Ζητά και το επόμενο. Η τέταρτη βασική διαφορά είναι ότι η συναισθηματική πείνα ζητά φαγητά πλούσια σε θερμίδες, όπως γλυκά, αλμυρά, λιπαρά, ενώ η φυσική πείνα είναι ανοιχτή σε πολλές επιλογές. Δεν ζητά συγκεκριμένο φαγητό. Άρα όταν πιάνεις τον εαυτό σου να ζητά άμεσα την πίτσα, άμεσα το παγωτό, άμεσα την νουτέλα, εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσεις αν πεινάς πραγματικά ή αν θέλεις να καταπιέσεις τα συναισθήματα σου. Ή και κάτι άλλο, γιατί όταν μιλώ για καταπιεσμένα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο ξεχάνουμε. Δεν είναι μόνο ζητώ την νουτέλα για να καταπιέσω τα συναισθήματα μου, πολλές φορές είναι και ως επιβράβευση του εαυτού μου για τη δύσκολη μέρα την οποία είχα στη δουλειά ή μαζί με τα παιδιά μου. Άρα το πιο σημαντικό είναι η επίγνωση. Να αναγνωρίζεις τρως συναισθηματικά ή υπάρχει φυσική πείνα. Και η πέμπτη διαφορά βασική είναι ότι ξεχωρίζεις, νομίζω όλοι θα ταυτιστείτε με αυτό που θα πω τώρα, είναι ότι η συναισθηματική πείνα την αναγνωρίζεις όταν τρως κάτι και αμέσως νιώθεις ενοχές, ντροπή, θλίψη, θυμό. Η φυσική πείνα, όταν ικανοποιήσεις το στομάχι, νιώθεις απόλαυση, ικανοποίηση, χαρά. Άρα, σαν πρώτο βήμα για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν το θέμα της συναισθηματικής υπερφαγίας, συστήνω πρώτα να διαχωρίσουμε τη συναισθηματική πείνα από τη φυσική πείνα. Άρα, το πρώτο βήμα, όπως έχω πει, είναι να διαχωρίσουμε. Εγώ θα πω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ ακολουθώ σταθερά μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Όταν ολοκληρωθεί το βραδινό, εντόπισα γύρω στις 10, είναι συγκεκριμένη ώρα, νομίζω όλοι από εμάς έχουμε μια συγκεκριμένη ώρα. Εμένα για παράδειγμα είναι ακριβώς η ώρα 10. Κάποιου είναι η ώρα 5 το απόγευμα, κάποιου είναι 3 το μεσημέρι. Αν θέλετε κάτω στο comment, ο καθένας από εμάς να γράψει, εμένα είναι η δική μου ώρα, η οποία ξεκινάει η συναισθηματική υπερφαγία, είναι η ώρα 10, μέχρι που κατάφερα να την νικήσω. Υπάρχουν φάσεις οι οποίες εντοπίζω ότι υπάρχει αυτή η συναισθηματική πείνα, όμως πλέον τη διαχωρίζω. Άρα θέλω να δω αν υπάρχει και σε εσάς μια συγκεκριμένη ώρα. Κάποιος ίσως είναι η ώρα 5, κάποιος η ώρα 9 το βράδυ, μία το μεσημέρι, ίσως το πρωί. Και θα εξηγήσω και τους λόγους, για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι συνήθειες. Γιατί είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο θέλω να συζητήσω. Όπως έχω πει, εγώ ολοκληρώνω τη μέρα, είμαι κουρασμένος, το δείπνο μου είναι γύρω στις 8.30 με 9 και η ώρα 10, ενώ χαλαρώνω με τη σύζυγό μου,
Έχω την ανάγκη να επιβραβεύσω τον εαυτό μου πολλές φορές είτε με κάτι γλυκό είτε με κάτι αλμυρό. Όταν το αναγνωρίζω, αντικαθιστώ αυτήν την συναισθηματική πείνα με κάτι γηινό. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι είχα τη συνήθεια με το σταφύλι. Ήταν κάτι το οποίο ένιωθα τη συναισθηματική πείνα, δηλαδή στην ουσία υπήρχε κούραση, ένα, και εκείνη τη στιγμή πέφτει το willpower, η δύναμη της θέλησης, άρα είσαι πιο ευάλωτος να αντισταθείς στη συναισθηματική πείνα. Γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα το τι συμβαίνει εδώ και εδώ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άρα, εντόπισα ότι εκείνη τη στιγμή ένιωθα κουρασμένος και ήθελα να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Άρα, αντί να ζητώ π.χ. το γλυκό ή το αλμυρό, αντικατέστησα αυτή την επιθυμία με κάτι πιο υγιεινό. Άρα αυτή ίσως είναι μια τεχνική που μπορεί και για εσάς να είναι βοηθητική. Για παράδειγμα, αν κάποιος από εσάς έχει την ανάγκη το απόγευμα για κάτι γλυκό, πολλές φορές είναι κούραση. Εκείνη τη στιγμή δεν ζητάς την ουσία γλυκό. Ζητάς να ξεκουραστείς. Άρα, πολλοί από εμάς έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία να μας επιβραβεύουν με κάτι γλυκό. Ή όταν είμαστε λυπημένοι, δεν ξέρω αν εδώ οι μαμάδες θέλουν να συμφωνήσουν, πολλές φορές όταν το παιδί μας κλαίει, ή είναι ιδιότροπο ή αντιδραστικό ή είχε μια δύσκολη μέρα, μπορεί να υπάρχει αυτή επιβράβευση με ένα γλυκό, για παράδειγμα, με ένα παγωτό. Άρα αυτό πολλές φορές δημιουργά αυτά τα υποσυνείδητα προγράμματα. Γιατί θέλω να σας πω τους 5 βασικούς λόγους που δημιουργήθηκε η συναισθηματική υπερφαγία. Number 1 είναι το stress. Ο δεύτερος λόγος και πάρα πολύ σημαντικός, τον οποίο εντοπίζω και μπορώ να καταπολεμήσω με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού, είναι τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Δηλαδή, εκπαιδεύτηκε ο εγκέφαλος μας αντί για παράδειγμα να κλάψω, αντί να θυμώσω ή όταν χάνω τον έλεγχο στη ζωή μου, η αντίδρασή μου, ο μηχανισμός που έχω δημιουργήσει είναι το φαγητό. Είναι πρόγραμμα το οποίο ή όταν είσαι λυπημένος ή όταν είσαι χαρούμενος, ο μηχανισμός αντίδρασης είναι το φαγητό. Ποιος από εσάς έχει ως αντίδραση, έχει ως μηχανισμό αντίδρασης το φαγητό? Υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτήν τη διατροφική διαταραχή. Μπορούμε όλοι μας, αν το πιστέψουμε, αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Όποιος θέλει, υπάρχει τρόπος με το βιοσυντονισμό και γι' αυτό θα πω για το παράδειγμα εδώ της Παναγιώτας μαζί με τον Αρτέμι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια αληθινή ιστορία, γιατί σε όλα τα live μοιράζομαι πάντα μια αληθινή ιστορία. Πριν λίγα χρόνια η Παναγιώτα, μια γυναίκα με έναν παιδί από τη Λεμεσό, έζησε μια εφιαλτική στιγμή στη ζωή της, αφού ενώ έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι με τους μαθητές της, άκουσε μια έκρηξη και το τι αντίκρισε
ήταν κάτι τρομακτικό. Είδε με τα μάτια της και μαζί με τους μαθητές της το σύζυγό της τυλιγμένο στις φλόγες. Όλη την αυλή να καίγεται. Δόξα τω Θεώ, ο φίλος μου Αρτέμις κατάφερε να ζήσει. Σίγουρα άφησε τραύματα στο σώμα του αυτόν το μοιραίο απόγευμα και ταυτόχρονα μαύρισε τη ψυχή της Παναγιώτας. Αυτή η γυναίκα έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και παρέα μαζί της για 3 χρόνια 30 κιλά. 30 κιλά, 30 κιλά όπως είναι σημαντικές τοξίνες. Χρειαζόταν να καταναλώσει 7 λίτρα κρασί τη βδομάδα για να μπορέσει να κοιμηθεί. Και μία μέρα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είναι και ο Αρτέμις εδώ στο live, μπορεί να κάνει comment για τη συγκεκριμένη ιστορία. Πήραν την απόφαση αφού είδαν έναν από τα live, όπως βλέπετε εσείς στην δεδομένη στιγμή, άκουσε για τη μέθοδο του βιοσυντονισμού. Και όταν ήρθεν εδώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του. Μπορείς να μας βοηθήσεις? Ήταν 2 άτομα, μία γυναίκα κρυμμένη σε ένα ξένο σώμα. Ένα σώμα γεμάτο πόνο, θλίψη, απογοήτευση, ντροπή. Και ξεκινήσαμε το απόλυτο ταξίδι που ονομάζω Repaint Your Life. Ξαναζωγράφησε τη ζωή σου με χρώμα. Ξεκινήσαμε και είναι αυτό που θέλω να πω σε όλους. Σε όσους από εσάς βασανίζεστε χρόνια με το βάρος σας. Έχετε στο συρτάρι σας εκατοντάδες διατροφές. Έχετε δοκιμάσει τα πάντα. Βάζω, βγάζω. Το σύνδρομο του ασανσέρ. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Το καλοκαίρι του 2001 υπήρχε αυτή η κατάσταση. Του 2002 αυτή η κατάσταση. Όταν παντρεύτηκα αυτή η κατάσταση. Όταν έκανα παιδί αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει ποτέ σταθερότητα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η γυμναστική. Δεν είναι η διατροφή. Πάνω απ' όλα αρρωστάει η ψυχή και μετά το σώμα. Και για όσους θέλουν να μάθουν, που διαρωτούνται, δεν είμαι διατροφολόγος, είμαι ψυχολόγος, βιοσυντονιστής και η δική μου προσέγγιση είναι να θεραπεύσω την ψυχή, το συναίσθημα, το μυαλό. Και από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι, το διατροφικό, το θέμα της γυμναστικής. Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Αντί να ξεσπούμε στο φαγητό, αντί να νιώθουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και να υπάρχουν αυτές οι περιοριστικές πεπιθήσεις, δεν θα αποκτήσω ποτέ το σώμα που ονειρεύουμε, έχω πρόβλημα με τον μεταβολισμό, μια ζωή είχα θέμα με το βάρος μου. Όλα αυτά είναι ψέματα. Ψέματα που λέτε στον εαυτό σας. Αν υπάρχει πραγματική δέσμευση, όχι ενδιαφέρον, όποιος πραγματικά δεσμεύεται να τον βοηθήσω, είμαι 100% σίγουρος ότι αν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες της δικής μου φιλοσοφίας ως ψυχολόγος βιοσυντονιστής και της δικής μου μεθόδου, την οποία έχω συνδυάσει με τον βιοσυντονισμό, δεν είναι μόνο ο βιοσυντονισμός,
Είναι εδώ Αρτέμις και θέλω να μοιραστεί στα comment τη δική του εμπειρία, η Παναγιώτα, η οποία κατάφερε σε ένα μεγάλο ταξίδι βιοσυντονισμού σε συνδυασμό με τις δικές μου γνώσεις ως ψυχολόγος να καταφέρει να απελευθερώσει 30 κιλά. 30 κιλά από συναισθηματικές τοξίνες. Εστιάσαμε πρώτα απ' όλα να ξεμπλοκάρουμε τον οργανισμό από την καταπιεσμένη θλίψη που ένιωθε. Γι' αυτό πολλές φορές το βλέπουμε όταν απελευθερώνουμε από το σώμα μας 3 κιλά, μετά αυτοσαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Γιατί στην ουσία δεν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ποιος από εσάς αυτοσαμποτάρει τον εαυτόν του σε θέματα βάρους? Παράδειγμα τώρα, ξεκινήσω τώρα δίαιτα 3-4 κιλά, εγώ στην ουσία έχω 20. Δοκίμασα, τα έχω καταφέρει, τα ξανάβαλα, τα ξαναέχασα, τα ξανάβαλα. Δεν υπάρχει σταθερότητα, κουράστηκα. Δοκίμασα αυτήν την διατροφή, αυτόν τον διατροφολόγο, αυτούς του είδους τη γυμναστική. Κουράστηκα. Ποιος από εσάς έχει κουραστεί για θέματα που αφορούν το βάρος? Το θέμα είναι και το κλειδί της επιτυχίας συναισθηματικό. Πρώτον είναι να σας βοηθήσω σε θέματα αυτοεκτίμησης. Δύο, καταπιεσμένα συναισθήματα. Τρία, να σκοτώσουμε τις περιοριστικές πεπιθήσεις. Ότι δεν μπορώ να αποκτήσω το σώμα που θέλω. Έχω δύο παιδιά, είναι δύσκολο, έχω πρόβλημα με το μεταβολισμό μου, είμαι μεγάλος, είμαι μικρός, δεν έχω αρκετά χρήματα. Όλα αυτά τα ψέματα. Είναι όλα ψέματα. Αν υπάρχει πραγματική δέσμευση. Αυτό είναι το κλειδί. Και υπάρχει και αυτή η επαναστατική μέθοδος η οποία μπορεί να κάνει την αρχή. Το πιο σημαντικό, και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου σε θέματα βάρους, είναι η αρχή. Είναι ένα τεράστιο βουνό. Ένα βουνό, δεν αντέχω άλλο αυτό το βουνό. Όμως, όπως έχω πει, όλα τα όμορφα τα πράγματα στη ζωή, ο δρόμος είναι πάντα ανηφορικός. Μπορώ πραγματικά να σας βοηθήσω. Τώρα θα ετοιμάσω σε συνδυασμό μαζί με το μέθοδο του βιοσυντονισμού ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο, το οποίο θα μπορείτε να νικήσετε τη συναισθηματική υπερφαγία, αφού με έναν απλό και πρακτικό τρόπο θα μάθει, θα εκπαιδευτεί ο εγκέφαλος να διαχωρίζει τη διαφορά της φυσικής πείνας με τη συναισθηματική πείνας, και όταν υπάρχει η συναισθηματική πείνα να αντιλαμβάνεσαι τι πυροδοτά τη συναισθηματική πείνα. Η κούραση, η θλίψη, η μοναξιά, η βαρεμάρα, η κοινωνική επιρροή. Γιατί αντιλαμβάνεσαι κοινωνική επιρροή, υπάρχει συναισθηματική επιδεκτικότητα. Αν για παράδειγμα επιθυμείς έναν όμορφο σώμα και κάνεις παρέα με άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν και ήδη πρόβλημα με το βάρος, αντιλαμβάνεσαι, είναι μεταδοτικό. Είναι μεταδοτικό. Είναι η τάση του ανθρώπου να μιμείται τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Άρα θέλεις να αποκτήσεις έναν υπέροχο σώμα, είναι πολύ σημαντικό σήμερα να ξεκινήσεις να κάνεις παρέα με άτομα τα οποία έχουν το σώμα που ονειρεύεσαι και να τους ρωτήσεις, πες μου το μυστικό σου, πες μου τη φιλοσοφία σου,
Πες μου τις συνήθειες σου. Γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ στις συνήθειες. Ο βιοσυντονισμός, για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ή να μου στείλουν ένα μήνυμα. Υπάρχει εξειδικευμένο πρόγραμμα. Και υπάρχει τώρα το body check, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα του βιοσυντονισμού, το οποίο είναι ένα τεστ, το body check, το οποίο σκανάρει, όπως έχετε δει και σε προηγούμενα βιντεάκια, σκανάρει από τον εγκέφαλο μέχρι τα πόδια, εντοπίζει όπου υπάρχει ενεργειακή διαταραχή στο σώμα και εντοπίζει τις τροφές οι οποίες είναι super για τον οργανισμό σας, τις τροφές τις οποίες είναι ουδέτερες για τον οργανισμό σας και τις τροφές τις οποίες δεν ταιριάζουν τη δεδομένη στιγμή στον οργανισμό σας. Άρα υπάρχει αυτό το τεστ το οποίο θα μας βοηθήσει σε θέματα σωματικά, όχι συναισθηματικά, και ερχόμαστε στη συγκεκριμένη μέθοδο που βλέπετε εδώ, όπου είναι καθαρά να εντοπίσουμε ολιστικά και συναισθηματικά και ψυχολογικά αλλά και σωματικά όπου υπάρχει ενεργειακή διαταραχή στο σώμα. Μπορεί ο βιοσυντονισμός, όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, είναι για όλες τις ηλικίες ο βιοσυντονισμός, γιατί είναι μία μέθοδος ανώδυνη, ακίνδυνη, χωρίς παρενέργειες. Εγώ χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη μέθοδο και για τα δικά μου τα παιδιά, προς το παρόν στο γιο μου που είναι ηλικίας 7 ετών, γιατί τα μικρά παιδιά κάτω από ηλικία 6 ετών είναι δύσκολο να παραμείνουν σε μια καρέκλα για μια ώρα. Αλλά κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι έχω την διπλή ιδιότητα και βιοσυντονιστής και ψυχολόγος. Άρα δεν είναι μόνο βιοσυντονισμός. Άρα αν υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει θέμα συναισθηματικής υπερφαγίας, το αντιμετωπίζω σε συνδυασμό. Είναι πράγματι, είναι ο βιοσυντονισμός και η διατροφή είναι ένας συνδυασμός, και ακόμη κάποιος ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει και τη γυμναστική, είναι το πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα και η γυμναστική και η διατροφή. Απλά αυτό που λέω εγώ, το σημαντικό κομμάτι, είναι να μην ξεχάνουμε και το συναίσθημα. Γιατί ο λόγος που έχουμε δοκιμάσει εκατοντάδες διατροφολόγους, εκατοντάδες διατροφές, δεν είναι θέμα δικό τους. Ότι δεν είναι αποτελεσματική η δική τους διατροφή. Το θέμα είναι καθαρά δικό μας. Είναι πόσο έτοιμοι είμαστε. Γιατί αυτό σαμποτάρω τον εαυτό μου. Γιατί ξεκινώ και σταματώ. Γιατί υπάρχει αναβλητικότητα. Γιατί το πρόβλημα είναι συναισθηματικό. Δεν είναι διατροφικό. Όλοι ξέρουμε πλέον το 2021 τι είναι η υγιεινή διατροφή. Πριν κλείσω να αναφέρω ότι το πιο σημαντικό, το πιο απλό, ξεκινάτε από το πιο απλό. Να μάθετε να διαχωρίζετε τη συναισθηματική πείνα από τη φυσική πείνα. Έχω πει τις 5 διαφορές, όποιος θέλει να ξανακούσει από την αρχή το live, όταν ολοκληρωθεί, να ακούσει τις 5 διαφορές. Έχω μιλήσει για τις βασικές αιτίες που προκαλούν τη συναισθηματική υπερφαγία. Έχω πει η δική μου φιλοσοφία είναι ο συναισθηματικός κόσμος με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού, η οποία βασίζεται στην κβαντική φυσική, όπου στην ουσία είμαστε ενέργεια και ότι τα κύτταρα μας εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικές ζωνήσεις. Εντοπίζουμε όπου υπάρχει ενεργειακή διαταραχή. Μιλώντας για θέματα συναισθηματικής υπερφαγίας, εντοπίζω υποσυνείδητον άγχος, εντοπίζω καταπιεσμένη θλίψη, εντοπίζω καταπιεσμένο θυμό, εντοπίζω τον μηχανισμό, τον υποσυνείδητο μηχανισμό που έχουμε μάθει πολλές φορές από την παιδική ηλικία, ότι το φαγητό είναι η αντίδραση, είτε σε θέματα χαράς, είτε σε θέματα θλίψης.
Άρα είναι κακές συνήθειες, κακοί προγραμματισμοί, οι οποίοι μπορούν να επαναπρογραμματιστούν με τη μέθοδο την οποία έχω δημιουργήσει σε συνδυασμό ψυχοθεραπείας, βιοσυντονισμού. Ένα άλλο πολύ σημαντικό το οποίο έχω αναφέρει είναι το ημερολόγιο, το οποίο θα μιλήσω σύντομα. Είναι το καινούργιο project το οποίο θα δημιουργήσω για θέματα συναισθηματικής υπερφαγίας, όπου με έναν απλό τρόπο θα καταγράφεις το τι τρως κάθε μέρα, θα διαχωρίζεις συναισθηματική με φυσική πείνα και το τι κρύβεται πίσω από τη συναισθηματική πείνα. Άρα πριν ολοκληρώσω, ζητώ από εσάς να γραφτείτε, υπάρχει το link για να λαμβάνετε τα emails και τα newsletter για όλα μου τα έργα που έχουν να κάνουν με το Repaint Your Life. Ζητώ από εσάς να κάνετε ένα share το συγκεκριμένο live. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μου και θα σας περιμένω ξανά την επόμενη Δευτέρα πιστά στο ραντεβού μας στις 7:30.